στο δημοτικό γήπεδο των Περιβολίων. Το Σάββατο, η ομάδα των Χανίων φιλοξένησε τον Εργοτέλη σε ένα δυνατό φιλικό με άρωμα από Super League 2, καθώς το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει τελικά στις 29 και όχι στις 15 όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί. Οι δύο ομάδες, οι οποίες έκαναν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, οι απαραίτητες φωτογραφίες και βέβαια ο χαιρετισμός προς το χανιώτικο διαιτητικό τρίο από τους ποδοσφαιριστές του Εργοτέλη. Μόλις το 4ο λεπτό τα Χανιά απείλησαν στην σέντρα που έγινε από τα δεξιά με τον Παπαχρήστο, τελικά αριστερά είναι τελικός αποδέκτης, θα μπλοκάρει σταθερά ο Καλογεράκης. Στη συνέχεια κόρνερ στο 1ο λεπτό, η μπάλα θα στρωθεί στο Μουμίν, το κοντρόλ, το σούτ έξω από το αριστερό δοκάρι του Καλογεράκη. Νέα προσπάθεια πάλι, καθώς τα Χανιά μπήκαν πολύ δυνατά στην αναμέτρηση. Είναι ο Δημητριάδης στη μεγάλη περιοχή, δοκιμάζει το σούτ, πάλι όμως ο Καλογεράκης θα μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Ο Εργοτέλης θα απειλήσει στη συνέχεια με τον Έφορτ, ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα. Δεν μπορεί ο Μπαράτα, ο Ροβίτης δεν κάνει καλό κοντρόλ. Θα χαθεί εδώ μια καλή ευκαιρία για την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη. Και συνέχεια θα έχουμε και φάουλ από τον Σπύριακ. Περάσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 50. Πολύ ωραία μπαλιά για τον Τζιόρα, ο οποίος θα σουτάρει μπάλα, θα κοντράρει. Ο Σπύριακ θα μπλοκάρει ξανά ο Καλογεράκης. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ένα φάουλ, μπάλα κόντρα κατέληξε σε κόρνερ υπέρ του Εργοτέλη. Και στο 53ο λεπτό, ο Κουσκουνάς από τα δεξιά, ο οποίος ξεπέρασε τον Μπούση, έβγαλε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Το σούτ το οποίο έγινε δεν το πιάσε καλά, ούτε συνέχεια μπόρεσε κανείς να μπει στην πορεία της μπάλας, ο Τζιόρας πιο συγκεκριμένα. Έτσι λοιπόν μπλόκαρε ο Καλογεράκης. Μια προσπάθεια έξω μεγάλη περιοχή, ο Λεωζίνο που είχε πέρασει ένα αλλαγή στην αριστερή γωνία, απομακρύνει ξανά ο τερματοφύλακας του Εργοτέλη. Ένας Εργοτέλης, μετά είχαμε και αρκετές αλλαγές, ο οποίος απείλησε με τον Κουαντέκ, ο οποίος μπήκε σαν αλλαγή. Πολύ ωραία το πέρασμα για τον Ροβίθι. Ο Λαζαρίδης αυτή τη φορά με το αριστερό πόδι απομακρύνει σε κόρνερ. Στο 72 εκτέλεσε η φάουλ του Λεωζίνιο. Με δυσκολία ο Κατσιμίτρος που είχε περάσει σαν αλλαγή έδιωξε. Προσπάθεια για τα Χανιά με τη σέντρα που θα γίνει. Ο Κατσιμίτρος όμως μπλοκάρει σταθερά την μπάλα και σε αυτή την περίπτωση. Πάλι ο Εργοτέλης στην επίθεση με τη μεγαλύτερη στιγμή του με τον Ροβίθι, ο οποίος δεν μπόρεσε να νικήσει τον Λαζαρίδη. Στο 76 αυτή η φάση. Και συνέχεια στο 79 βρετό σεντράρι, κεφαλιά του Λεωζίνιο, μπλοκάρει ο Κατσιμίτρος. Πίεση των ποδοσφαιριστών του Αλέκου Βοσνιάδη. Το βολέ διεκδικήσιμη η μπάλα στη συνέχεια. Οι κόντρες που θα γίνουν στην μεσαία γραμμή. Κοιτάξτε τον πολύ ωραίο συνδυασμό των ποδοσφαιριστών των Χανίων με τον Λεωζίνιο. Να σουτάρει όμως η μπάλα κοντράρι και καταλήγει στον Κατσιμίτρο. Και τελευταία καλή υποψία φάση με τον Λαζαρίδη να μπλοκάρει και τον κύριο Κουκουράκη να σφυρίζει τη λήξη του φιλικού ανάμεσα στα Χανιά και τον Εργοτέλη. 0-0 τελικό αποτέλεσμα.